Με ρυθμό 9% πέφτει η αγορά αναψυκτικών το 2013. Αυτά δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. Την ίδια στιγμή ωστόσο, και αυτό θα κληθούμε να συζητήσουμε σήμερα με το σημερινό μας καλεσμένο, η εταιρεία με την οποία γίνεται λόγος ανεβαίνει με ένα ρυθμό της τάξης του 10%. Πράγμα που σημαίνει ότι μέσα στην πιο δύσκολη στιγμή της κρίσης συμβαίνουν και πολύ θετικά πράγματα. Έχουμε τη χαρά, αγαπητοί φίλοι του Time TV, να συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Πλάτωνα Μαρλαφέκα, εκ των βασικών μετόχων της Lux και επικεφαλής του τμήματος marketing της εταιρείας. Κύριε Μαρλαφέκα, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή μας συνομιλία. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με ορισμένα στοιχεία για το πώς κινείται τελικά αυτή η αγορά των αναψυκτικών στη χώρα το τρέχον έτος. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για το κάλεσμα να μιλήσω στο κανάλι σας. Καταρχήν, η αγορά του αναψυκτικού δεν μπορεί να μην έχει την ίδια εικόνα με όλα τις αγορές ή τις κατηγορίες στην χώρα μας αυτή τη στιγμή. Παρόλο που είμαστε ένα προϊόν, μια κατηγορία που είμαστε φτηνό προϊόν και προϊόν ευρείας καταναλώσεως, η αγορά από το 9 τέλη του 8, μάλλον από το 8 που άρχισε η κάμψη, σωρεύει απώλειες. Σωρεύει απώλειες, έτσι. Και αυτές οι απώλειες μπορούμε να πούμε ότι στη ζεστή αγορά που είναι μετρήσιμη, γιατί στην κρύα αγορά, τη σερβιριζόμενη αγορά δεν είναι μετρήσιμη, όμως βλέπουμε από τα στοιχεία της κάθε εταιρείας, στη ζεστή αγορά που είναι και η μεγαλύτερη, που είναι και η μεγαλύτερη πίτα στην αγορά, στην κατηγορία μας. Ζεστή αγορά αποκαλούμε τα σούπερ μάρκετς. Αποκαλούμε αυτό που πουλιέται με το ράφι, που πουλιέται το προϊόν στο ράφι. Που μπορεί να το πάρει άλλος και το καταναλώνει κυρίως στο σπίτι. Βέβαια αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι για τα αναψυκτικά τα τελευταία χρόνια, η κατανάλωσή του έχει περάσει στο σπίτι. Αυτή η αγορά λοιπόν συσσωρεύει απώλειες άνω το 30%. Μάλιστα. Και η ζεστή αγορά μπορεί να ξεπερνάει και το 50% και να αγγίζει και το 60%. Τι θέλω να πω σε αυτό. Σε αυτό θέλω να πω το εξής, ότι σε προϊόντα ευρείας καταναλώσεως που το ποσοστό κέρδους των εταιριών, των βιομηχανιών εννοώ, είναι μονοψήφιος αριθμός το κέρδος. Η τάξη, μια κάμψη της τάξης του 20% ή του 30% ακόμα και του 10% μπορεί να είναι μη βιώσιμη επιχείρηση. Να είναι απαγορευτική. Είναι απαγορευτική. Μάλιστα. Γιατί μπορεί σε άλλες κατηγορίες να έχουν πτώσεις συνολικές άνω του 60%, αλλά τα περιθώρια να ήταν μεγαλύτερα. Ανά κωδικό που θα πουληθεί είναι πολύ μεγαλύτερο. Τι εξελίξεις έχουμε στην εγχώρια αγορά αναψυκτικών, δηλαδή η πτώση αυτή με τι συνοδεύεται και ποιος πήρε το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της απώλειας, οι πολυεθνικές, οι ελληνικές εταιρείες? Τα τελευταία δύο χρόνια μεγάλο κομμάτι από την πτώση, μάλλον ένα κομμάτι της πτώσης, με την έννοια πια ότι η πτώση είναι πτώση για όλες τις εταιρείες. Απλώς η επιστροφή του κόσμου να διαλέξουν και ελληνικά αναψυκτικά, σχεδόν όλες οι εταιρείες οι ελληνικές έχουν μια αύξηση μεριδίου. Μάλιστα. Το μεγαλύτερο μερίδιο της αύξησης αυτής το πετυχαίνει η δικιά μας εταιρεία. Μάλιστα. Αρκεί να σας πω ότι τον τελευταίο χρόνο ξεκινήσαμε ένα μερίδιο στο σύνολο αναψυκτικών όλων των γεύσεων και στο σύνολο Ελλάδας από 5,2, και το Σεπτέμβριο έχουμε καταγράψει, είμαστε στο 7,1 στο σύνολο των αναψυκτικών, ενώ αντίστοιχα εκεί που είναι η μεγάλη δύναμή μας και όλων των ελληνικών αναψυκτικών, που είναι τα αναψυκτικά με γεύση, τα αναψυκτικά που έχουν χυμό μέσα, από 17,4% είμαστε στο 20,9. Είμαστε στη δεύτερη θέση και πρώτη από τις ελληνικές εταιρείες. Εταιρείες, μάλιστα. Άρα λοιπόν κατακτάτε την πρώτη θέση στο κομμάτι των ελληνικών επιχειρήσεων, ναι. Αλλά ταυτόχρονα βαδίζετε και με το μεγαλύτερο αριθμό αύξησης. Ναι, ναι. Μάλιστα. Έχουμε και το μεγαλύτερο, με βάση τα στοιχεία που παίρνουμε από τις εταιρείες που κάνουν μετρήσεις. Έτσι. Και εσύ ακόμα να σας πω ότι, εντάξει, υπάρχουν και περιοχές που αξίζει να πούμε ότι, παραδείγματος χάρη στην Πελοπόννησο, στο κομμάτι των flavors αναψυκτικών, έχουμε ένα ποσοστό που είναι 59,7%. Είναι με δύο λόγια και η έδρα της εταιρείας στην Πάτρα, είναι το γήπεδό σας. Η Πελοπόννησο είναι, αν θέλετε,
το προπυργείο μας. Αν μιλήσουμε με απόλυτα νούμερα, το 2013, η επιχείρηση πού θα κλείσει? Πιστεύουμε να αγγίξουμε τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Θα έχουμε μια αύξηση που μπορεί να φτάσει και 10%. Απλά επειδή... Πολλά θα κρυθούν τώρα. Θα σας πω τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή η αγορά μήνα με το μήνα δυσκολεύει. Και αυτό το παίρνουμε από τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή τα σούπερ μάρκετ, η εικόνα που μας δίνουν είναι ότι όταν πληρώνεται ο κόσμος, για 5 μέρες έχει πωλήσει και μετά κόβει σαν να κλείνουν τα ταμεία. Μάλιστα. Αυτό μας επηρεάζει και εμάς και όλα τα προϊόντα που πουλιώνται στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Άρα λοιπόν σαφώς θα είμαστε θετικοί. Θα έχουμε θετικά στοιχεία και σε τζίρο. Τα κέρδη πιστεύουμε να κρατήσουμε σαν εταιρεία. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι να αυξήσεις τα κέρδη σου, είναι να κρατηθείς και να είσαι βιώσιμος. Σωστό. Και να είσαι θετικός. Αλλά θα μας αυξηθεί. Μάλιστα. Μπορούμε να καταγράψουμε κάποιες εξελίξεις στον τομέα της εξωστρέφειας? Εσείς δηλαδή το 2013 κάνατε καινούργια πράγματα σε ξένες αγορές? Ναι, κάναμε. Το 2013 ανοίξαμε την αγορά του Ισραήλ, του Παναμά, και είμαστε σε όριμες συζητήσεις για Ταϊβάν και 1-2 ακόμα αγορές, κυρίως στα Εμιράτα. Εδώ δηλαδή η σημαία σας, η εμπορική αιχμή του προϊόντος ή των προϊόντων στα οποία στηρίζεται αυτή η εξωστρεφής δραστηριότητα, ποια είναι? Οι πορτοκαλάδες είναι, ποια είναι αυτές που... Θα σας πω, εμείς η μεγάλη διαφορά όλων των ελληνικών αναψυκτικών είναι τα αναψυκτικά με χυμούς. Μάλιστα. Αξίζει να πούμε ότι η διαφοροποίηση των ελληνικών αναψυκτικών είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλα τα ελληνικά αναψυκτικά έχουν μια διαφοροποίηση, γιατί η διεθνής αγορά αναψυκτικών δεν χρησιμοποιεί σχεδόν καθόλου φυσικό χυμό μέσα στα προϊόντα τους. Μάλιστα. Και εδώ αξίζει να πούμε ότι κατά καιρούς ακούμε κάποιες μελέτες ξένων πανεπιστημίων που λένε πόσο κακό κάνουν τα αναψυκτικά, δεν αφρώνουν τα ελληνικά αναψυκτικά. Δηλαδή με δύο λόγια αυτό είναι και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ναι, έτσι είναι, δεν το είναι. Απλά αυτό θέλει μεγάλη εκπαίδευση. Του μεγάλη εκπαίδευση γίνουν σε μια νέα αγορά σημαίνει και μεγάλη επένδυση σε κόστος. Η εξωστρεφής αυτή η δραστηριότητα συνδέεται με το ελληνικό κοινό που βρίσκεται στο εξωτερικό ή ακολουθείτε ανεξάρτητα δίκτυα? Αναλόγως σε ποια χώρα απευθύνεσαι. Δηλαδή, στην Νότιο Κορέα, που είχαμε μια πολύ μεγάλη αγορά, η οποία αυτή τη στιγμή λόγω του ευρώ έγινε ακριβό νόμισμα, σταμάτησε. Ευελπιστούμε τώρα που έχει διορθώσει να ξαναξεκινήσει. Μάλιστα. Είμαστε σε όριμες συζητήσεις να ξαναξεκινήσει αυτή η αγορά. Απευθυνόταν στο 99,9% στο κοινό της χώρας. Σε κοινό της χώρας. Σε προηγούμενη συνέντευξή μας είχατε αναδείξει το θέμα της κοινής δράσης και των ραφιών με ελληνικά προϊόντα. Mm-hmm. Θυμάστε στην Αυστραλία, στην Αγγλία κτλ. Αυτή η κίνηση, επειδή μας ενδιαφέρει να πιάσουμε λίγο το νήμα αυτής της πρωτοβουλίας, είχε κάποιο αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, στην Ελλάδα δεν έχουμε μια κουλτούρα συνεργασίας που λέγεται συνεργασίες. Τα λεγόμενα κλάστερ που γίνονται στο εξωτερικό κατά κόρον. Αυτή η πρόταση που είχα κάνει από το 2004 στη διοίκηση του τότε ΟΠΕ ήταν ότι θα μπορούσαμε κάποιες εταιρείες που μπορούμε να επενδύσουμε, γιατί εγώ είμαι και της άποψης και πάντα το πρέσβευα αυτό, είναι ότι δεν πρέπει να περιμένουμε όλα από το κράτος ή από έναν οργανισμό. Απλώς πολύ περισσότερο σήμερα. Μπράβο, ο οργανισμός θα έπρεπε να παίζει ένα ρόλο συντονιστή. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα καλάθι προϊόντων από 10-15 εταιρείες και ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Για μένα η παγκόσμια αγορά, αν ανοίξει, δεν προλαβαίνουμε να παράγουμε. Άρα λοιπόν το πώς θα μπορέσουμε, παραδείγματος χάρη, αν θα υπάρχουν δύο κρασιά μέσα, πώς θα πουλήσουμε, το κάθε προϊόν έχει το DNA του. Και το κοινό του. Το κοινό του, την τιμή του και τη γεύση του. Άρα λοιπόν δεν είναι ανταγωνιστικά μεταξύ του. Απευθυνόμαστε σε μια τεράστια αγορά η οποία χωράνε όλοι. Λέτε ωστόσο ότι δεν έχει αυτή η κουλτούρα της συνεργατικότητας. Δεν υπάρχει ακόμα η κουλτούρα, την κουβεντιάζουμε, δεν έχει οριμάσει. Μάλιστα. Θεωρώ ότι πρέπει να την οριμάσουμε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί θα μπορούσαμε να βγούμε κάθε χρόνο σε μια αγορά στόχο. Μια αγορά κάθε χρόνο. Δεν χρειάζεται να απευθυνόμαστε σε 10 αγορές ταυτόχρονα, γιατί δεν έχουμε αυτή τη δύναμη. Να μην σπάνε και οι δυνάμεις, σωστά. Και δεν υπάρχει ελληνική εταιρεία που θα μπορούσε, όσο μεγάλη και αν είναι, θα μπορούσε να
μόνη της να μπει σε μια νέα αγορά. Σοβαρά και σωστά, με promotion και προθετικές ενέργειες. Η δική σας στόχευση σαν στον τομέα της εξωστρέφειας και σαν ποσοστό επί του τζίρου σας, ποια είναι για τα επόμενα δύο χρόνια? Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή, λόγω ότι η ελληνική αγορά μεγαλώνει πάρα πολύ, εμείς έχουμε... Είσαστε από τις ελάχιστες περιπτώσεις που το ακούω αυτό. Εμείς έχουμε μία αγορά εξωστρεφής, ο τζίρος μας είναι γύρω στο 2-3%. Το 2013 θα είναι μειωμένος λόγω του προβλήματος στην Κύπρο. Δηλαδή η Κύπρο ήταν μια καλή αγορά για μας, ήταν νούμερο ένα αγορά, η οποία από το Μάρτιο και μετά δεν υπάρχει το προϊόν μας. Γιατί δεν υπήρχε ρευστότητα στο αντιπροσώπου. Αυτή όμως θα ξαξενήσει το 2014 και θα βοηθήσει την ανάπτυξη της εξαγωγής μας δραστηριότητας. Εμείς θέλουμε στην επόμενη πενταετία να πάμε το 10% να είναι εξαγωγές. Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για το κομμάτι που λέγεται επενδύσεις και πώς αυτό συνδέεται και με την όλη συζήτηση για τα φορολόγητα αποθεματικά κτλ. Ποια είναι η σκέψη σας και η θέση σε αυτό το χώρο? Ρεαλιστικά, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα περιβάλλον επένδυσης. Οι μόνες, καταρχήν, οι επενδύσεις σε ένα καπιταλιστικό σύστημα δεν μπορεί να υπάρχουν χωρίς τραπεζικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα δεν υπάρχει και δεν ξέρω και για πόσα χρόνια δεν θα υπάρχει. Μπορεί να είναι 3, μπορεί να είναι 5, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Άρα, λοιπόν, τα μόνα χρήματα που θα μπορούσαν να γίνουν επενδύσεις είναι τα χρήματα που κάθε εταιρεία από τα κέρδη της μπορεί να επενδύσει. Αν αναλογιστούμε λοιπόν ότι οι εταιρείες που αυτή τη στιγμή είναι κερδοφόρες που δίνουν στο λογισμό κέρδη, πρέπει να είναι σε μονοψήφιο αριθμό. Ποσοστό επί το συνόλου των επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν μόνο αυτές οι εταιρείες μπορούν να κάνουν επενδύσεις. Όμως έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα που αυτή τη στιγμή από τον τελευταίο αναπτυξιακό νόμο αφορολογείται αποθεματικά, δεν μπορείς να τα εφαρμόσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και φανταστείτε ότι σε μια εξίσωση που κάναμε, αν επενδύσεις 1 εκατομμύριο ευρώ και προλάβεις όλους τους χρόνους, θα μπορούσες να αποσβέσεις από την επιχείρηση 150.000. Δεν είναι αφορολογείται αποθεματικά αυτό. Και σύν ακόμα τον τελευταίο μήνα διαβάζουμε ότι από το 2003 θα γίνουν τα αφορολόγητα αποθεματικά, πράγμα τρελό, και σύν ακόμα από το 2015 δεν θα υπάρχουν καθόλου κωδικός αφορολόγητων αποθεματικών. Πρακτικά οδηγεί σε αδιέξοδο αυτή η λογική, αυτή είναι η ουσία. Όταν λοιπόν δεν έχεις τραπεζικό σύστημα για να κάνεις επενδύσεις και δεν μπορεί να εκμεταλλευτείς τα κέρδη σου, σε οδηγεί σε αδιέξοδο. Ρωτάω ποια επένδυση μπορεί να βγει στην Ελλάδα στα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Να κλείσω με ένα τελευταίο ερώτημα. Είναι αλήθεια ότι τα προϊόντα Lux το ευρύ κοινό τα έχει αγκαλιάσει με πολύ μεγάλη αγάπη. Εσείς τι προετοιμάζεστε, δηλαδή το 2014, και θα ήθελα λίγο και να σταθούμε, και ένα από τα τελευταία σας εγχειρήματα ήταν και η πολύ θετική ανταπόκριση και της κόλλα, της Lux κόλλα που βγάλατε. Ποια είναι τα σχέδιά σας λοιπόν για νέα προϊόντα? Εμείς μέσα στο 2014, αρχές του 2014, έχουμε έτοιμο μια κόλλα η οποία θα είναι στο κοινό με χαμηλές θερμίδες, όμως με απόλυτα φυσικό τρόπο. Είμαστε στη διαδικασία αυτή τη στιγμή μελέτης συσκευασίας και πιστεύουμε στη Χορέκα το Φεβρουάριο να την παρουσιάσουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα και εύχομαι πάντοτε να έχετε έτσι θετικές και καλές ιδέες να μας λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω μέσα στο 2014 η οικονομία της Ελλάδος να αλλάξει ρότα. Που να είναι και το πλαίσιο θετικό για το σύνολο των επιχειρήσεων. Και πάλι ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.